Επιστρέφουμε εδώ συνόρο στην οικονομία και στις αυριανές διαβουλεύσεις, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα των πληστηριασμών που απασχολεί χιλιάδες δανειολήπτες. Μιλώντας στον Sky, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Κορδάς υποστήριξε πως εξετάζεται πώς θα επιτευχθεί η διατήρηση της πρώτης κατοικίας όσων πραγματικά είναι οικονομικά αδύναμοι και ταυτόχρονα να καταργηθούν οι διατάξεις που προστατεύουν τους πονηρούς δανειολήπτες. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται έως τα τέλη Νοεμβρίου. Στην απελευθέρωση των πληστηριασμών προσανατολίζεται η κυβέρνηση υπό την ασφικτική πίεση της Τρόικας, καταργώντας το προστατευτικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, η προστασία θα περιοριστεί στην πρώτη κατοικία, αλλά μόνο υπό αυστηρά κριτήρια, κυρίως εισοδηματικά, που θα πιστοποιούν τη σημαντική μείωση του εισοδήματος του δανειολήπτη και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Τον τρόπο διαχωρισμού των πραγματικά αδύναμων από τους πονηρούς αναζητά το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι πώς χωρίς να τεθεί σε καμία αμφισβήτηση η διατήρηση της προστασίας για την πρώτη κατοικία για αυτούς που είναι πραγματικά οικονομικά αδύναμοι, να διερευνήσουμε τι δυνατότητες υπάρχουν, κάποιες διατάξεις που κρύβονται, κάποια μεγάλα ψάρια, όπως λέμε, κάποιοι πονηροί δανειολήπτες, να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτή την εκτόνωση του προβλήματος σε αυτές τις κατηγορίες και μόνο. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, το μοναδικό καταφύγιο. Ναι. Επειδή πηγαίνει πολύ μακριά η δικάσιμος, με την αίτηση προσωρινής διαταγής, ναι, μπορείς να προστατέψεις την πρώτη κατοικία σου μέχρι τη δικάσιμο. Μάλιστα. Άρα μπορούν οι οφειλέτες, αν προτρέξουν όσοι υπάγονται και μπουν στο νόμο Κατσέλη, να έχουν μια προστασία μέχρι τη δικάσιμο για 5, 6, 7 χρόνια για την πρώτη κατοικία. Και αν γίνει πληστηριασμός, να μην μπορεί να κατασχεθεί. Οδηγό για το νέο πλαίσιο για τους πληστηριασμούς θα αποτελέσει ο πρόσφατος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη ρύθμιση οφειλών από στεγαστικά δάνεια που προστατεύει την πρώτη κατοικία βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν στη μείωση του εισοδήματος του οφειλέτη και την αντικειμενική αξία του συνόλου της ακίνητης της περιουσίας του δανειολήπτη σε συνδυασμό με τις καταθέσεις που έχει στις τράπεζες. Το εισόδημά μου είναι κάτω από 600 ευρώ μαζί με το ΕΚΑΣ και σας ρωτώ, με παιδί που σπουδάζω, πώς θα μπορέσω εγώ να βγάλω αυτά τα δάνεια, κύριε Αυτιά. Αν επιτρέπετε. Εγώ έχω πάρει ένα δάνειο 150.000, ναι, έχω πληρώσει τις 80, τις έχω πληρώσει, ναι, και προτού την κρίση. Τώρα που δεν έχω δουλειά, έχω να δουλέψω 2 χρόνια, πώς να τους πληρώσω. Τεράστιο θέμα. Κύριε Χατζηανδρέου, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το σοβαρό τίποτα πρόβλημα, τι κάνετε. Τι να αντιμετωπίσω, εδώ δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε να φάμε. Οι τράπεζες από την πλευρά τους εκτιμούν πως η απελευθέρωση των πληστηριασμών θα λειτουργήσει θετικά, καθώς θα υποχρεώσει όσους έχουν σχετική δυνατότητα να επιδιώξουν πλέον μια συνεννόηση με την τράπεζα.